Καλησπέρατε κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχόμαστε το 2023 να εκπληρωθούν όλες οι ευγενείς προσδοκίες σας. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη εκπομπή της χρονιάς στην ουσία με το περιστατικό που είχε σημειωθεί στον ευρώ πριν από μερικούς μήνες. Εκεί λοιπόν, σε μία νησίδα του ευρώ, ακαθόρισε στην αρχή κυριαρχίας, δηλαδή δεν ήταν γνωστό αν ανήκει στην Ελλάδα ή στην Τουρκία. Είχαν εγκλωβιστεί ε, μετανάστες και είχε γίνει και ένα επεισόδιο με βάση το οποίο ε, υπήρχαν αναφορές ότι μία μικρή κοπελίτσα ε, η Μαρία ε, την, ψήφι, την τσίμπησε σκορπιός και έχασε τη ζωή της και την θάψαν κάπου εκεί. Αυτό το γεγονός τότε υπήρχε μία γυναίκα σε αυτήν την ομάδα των μεταναστών ή των προσφύγων η οποία ήταν πρωταγωνίστρια στην μετάδοση εικόνας και ήχου και φωτογραφιών και δικές της, της ανταποκρίσεις σε διάφορα μέσα για όλο αυτό το γεγονός του εγκλωβισμού των ανθρώπων εκεί κατηγορούσαν την Ελλάδα ότι τους έχει εγκαταλείψει και είναι σε κίνδυνο η ζωή τους και μάλιστα κάποια στιγμή ήρθε στο προσκήνιο και το ζήτημα της, του θανάτου της Μαρίας. Βασικός πρωταγωνιστής εκτός από την εικονιζομένη από την ήταν το περιοδικό Spiegel από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα και με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Γερμανία και όχι μόνο γιατί υπάρχει και αγγλόφωνο, αγγλόφωνη ιστοσελίδα ε, ήταν το, το, το τηλεοπτικό κανάλι Channel 4, αγγλικό. Ήταν ποιο άλλο, το Al Jazeera, δηλαδή και φυσικά δεκάδες μέσα στην Ελλάδα, τα οποία πίστεψαν τις καταγγελίες της εικονιζομένης και μιλούσαν για το το πρόσωπο της Ελλάδας. Η διεθνής εικόνα της Ελλάδας δέχθηκε σοβαρότατο πλήγμα. Είχα επισκεφτεί την Ευρώπη, τις Βρυξέλλες, από τότε που έγινε το γεγονός και μετά δύο φορές και εκεί πραγματικά διπλωματικοί κύκλοι, δημοσιογραφικοί κύκλοι ε, ρωτούσαν συνεχώς πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα με αυτή την ιστορία να έχει αυτή τη συμπεριφορά για το θάνατο της Μαρίας, για, για το συγκεκριμένο γεγονός. Έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στη διεθνή εικόνα της χώρας το συγκεκριμένο γεγονός. Τελικώς, μετά από έρευνες μιας Ελληνίδας δημοσιογράφου, της κυρίας Βασιλική από ό,τι διαβάσαμε όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποκαλύφθηκαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η νεκρή Μαρία δεν υπήρχε και δεύτερον, ότι η συγκεκριμένη κυρία, η εικονιζωμένη που έκανε τις καταγγελίες, δεν ήταν ούτε πρόσφυγας, ούτε μετανάστης. Πριν από το επεισόδιο κατοικούσε, ζούσε στην Γερμανία, μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη, εμφανίστηκε κάποια στιγμή και στο Ομάν και θεωρείται πλέον βέβαιο ότι εκεί έπαιξε κάποιο ρόλο ε, είτε ενό πολύ ισχυρού κυκλώματο διακίνηση μεταναστών, είτε κάποια χώρα, υπηρεσία κάποια χώρα. Πάντω σε κάθε περίπτωση, σε εκείνο το επεισόδιο, εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τέσσερι χώρε. Η μία είναι η Γερμανία με το Σπίγκελ, δεύτερη είναι η Βρετανία με το κανάλι 4. Τρίτο, ποιο άλλο, το Κατάρ με την Αλτζαζίρα και φυσικά η Τουρκία, η οποία είναι ο μεγάλο πρωταγωνιστή σε όλη αυτή την αθλειότητα και στην επιχείρηση που γίνεται να μεταφερθούν στην Ελλάδα και δια της Ελλάδας στην Ευρώπη όσο το δυνατόν περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες, κατά τεκμήριο, φιλικά προσκύμενοι προς την Τουρκία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Μετά την Αποκάλυψη, επειδή αυτό το θέμα της Μαρίας και του πολύ σκληρού, και εγκληματικού προσώπου της Ελλάδας και των, εφαρμογών, των εγκληματικών πρακτικών που εφαρμόζει στην περιοχή. Το ενστερνίστηκαν και αρκετοί Έλληνες και μάλιστα και κόμματα, ίσως και κόμματα εξουσίας. Είναι περίεργο πώς συνεχίζουν να υπερασπίζονται αυτό το περιστατικό το οποίο αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε και μάλιστα είχαμε και την εμπλοκή μιας γυναίκας με αυτόν τον περίεργο ρόλο, Πώ συνεχίζονται να υπερασπίζονται την άποψη που είπαν τότε και δεν έχουν το θάρρο, διότι μόνο κέρδο θα του φέρει, να παραδεχθούν ότι έκαναν λάθο, κατά την άποψή μου, αφού αυτή είναι και η ιδεολογία του, να συνεχίζουν να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, η Ελλάδα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμω από εκεί και μετά θεωρώ ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται με τέτοια ψευδή γεγονότα κατασκευασμένες ιστορίες που πλήττουν τη διεθνή εικόνα της χώρας και εν πάση στην οποία εμπλέκονται τουλάχιστον τέσσερα κράτη και σίγουρα κάποιες μυστικές υπηρεσίες οι οποίες ήταν αυτές που οδήγησαν τη συγκεκριμένη κυρία στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη νησίδα για να προκαλέσει όλο αυτό το επεισόδιο εις βάρος της ε, πατρίδας μας. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο γεγονός. Το δεύτερο θέμα, το επόμενο θέμα της ε, Εκπομπή εκπομπής μας είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μετά την συγκρότηση νέας κυβέρνησης από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος κάθεται στην καρέκλα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ για έκτη φορά. Έχουμε λοιπόν τις εξής, εξ, τις εξής εξελίξεις. Πρώτον, οι ένοπλες δυνάμεις της, του Ισραήλ ζήτησαν από την ε, ε, κυβέρνηση την έγκριση για τα επόμενα δύο χρόνια ενό επιπλέον ποσού 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος οπλισμός και εξοπλισμός και να γίνει και η απαραίτητη εκπαίδευση, ούτως ώστε εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για επίθεση εναντίον των πυρηνικών εργοστασίων του Ιράν, καθότι Υπάρχει, υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι το Ιράν είναι πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικής βόμβας. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό γεγονός. Δεν σχετίζεται με την ανάληψη της εξουσίας από τον κύριο Νετανιάχου, διότι αυτές οι διαδικασίες προϋπήρχαν. Έχει σημασία όμως το, το γεγονός ότι το αίτημα υποβάλλεται στη Βουλή και στην κυβέρνηση Νετανιάχου, καθότι η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι γνωστή για τις σκληρέ θέσει που είχε, μάλλον προσωπικά ο Νετανιάχου, αλλά και η κυβέρνησή του, που τώρα είναι η πιο δεξιά κυβέρνηση που είχε ποτέ το Ισραήλ από τη σύνδεσή του, ότι έχουν ιδιαίτερα σκληρέ θέσει εναντίον του Ιράν. Άρα η πρώτη εξέλιξη έχει να κάνει με μια πιθανή επιχείρηση εναντίον των πυρηνικών εργοστασίων του Ιράν, που θα είναι μια εξέλιξη θα έλεγα παγκοσμίων ενδιαφέροντο, πάντως σε κάθε περίπτωση θα επηρεάσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή της Μέση Ανατολής, αλλά και στα δικά μας εδώ. Το δεύτερο που ε, παρατηρείται τις τελευταίες μέρες είναι οι δηλώσει του Υπουργού Εξωτερικών, του νέου Υπουργού Εξωτερικών της, ε, του Ισραήλ, ότι η, το Ισραήλ θα επανακαθορίσει την πολιτική του στο Ουκρανικό και θα επιχειρήσει, θα εγκαταλείψει... Μάλλον θα μιλά λιγότερο, δηλαδή δεν θα κατηγορεί τη Ρωσία όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση για την εισβολή και ότι θα γίνει απόπειρα προσέγγισης προς τη Ρωσία. Μάλιστα είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα παραμονή της πρωτοχρονιά στον Νετανιάχου με το οποίο τον συνέχερε για την ανάληψη της πρωθυπουργικής εξουσίας για έκτη φορά και του υπενθύμιζε τη μακρόχρονη φιλία που δένει τους δύο άντρες. Το τρίτο θέμα λοιπόν που ε, θα δούμε ε, ως εξέλιξη του επόμενους μήνες, συγκεκριμένα το Μάρτιο, είναι η σύνοδος των υπουργών εξωτερικών των χωρών, οι οποίες υπέγραψαν τις ε, συμφωνίες του Αβραάμ. Ε, με επίκεντρο το Ισραήλ, αραβικές χώρες όπως ε, το, τα Ηνωμένα Αραβικά Ιμπεράτα, το Μπαχρέιν, το Σουδάν, το Μαρόκο, ε, υπέγραψαν τις συμφωνίες του Αβραάμ και μάλιστα ε, γράφεται στα Ισραηλινά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι μετά την υπογραφή αυτών των συμφωνιών ε, έγιναν εμπορικές συναλλαγές από πλευρά του Ισραήλ ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τονίζεται δηλαδή πέραν των άλλων πτυχών, αλλά και η οικονομική πτυχή αυτή τη συμφωνία που ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και θα επηρεάσει τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Τέλος, πάλι σε σχέση με το Ισραήλ, φαίνεται ότι υπάρχουν προσπάθειες προσέγγισης του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Οι προσπάθειες αυτές ε, γίνονται αποδεκτές κατά τα φαινόμενα από τη Σαουδική Αραβία, αν και υπάρχουν στο Ριάντ για την πολιτική που ακολουθεί το Ισραήλ απέναντι στο Παλαιστινιακό. Πάντως, οι αγωνίε και του Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία σε σχέση με τι εξελίξει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι κοινέ. αυτές φέρνουν τι δύο χώρε κοντά και πιθανόν το επόμενο διάστημα να δούμε αυτέ τι δύο χώρε να συνεργάζονται χωρίς να λύνονται όλα τα μεταξύ τους προβλήματα, να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της απειλής που θεωρούν ότι προέρχεται από το Ιράν. Το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία, ο οποίος σε λιγότερο από δύο μήνες θα κλείσει ένα χρόνο. Εκεί όσον αφορά τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών, στα μέτωπα, και οι δύο πλευρές υπολόγιζαν να εξελιχθεί ο καιρός το χειμώνα Όπω συνέβαινε τις, τα, προηγούμενα, τα προηγούμενα χρόνια και τι προηγούμενε δεκαετίε, δηλαδή να κατέβει το θερμόμετρο στου μείον 30 και μείον 40 βαθμού, οι περιοχέ όπου εξελίχθηκαν οι μάχες στη διάρκεια του έτου είναι βαλτόδει και δεν ευνοούν τον αγώνα, τον αρματικό αγώνα, τον αγώνα με οχήματα εκτό των οδικών αξώνων. Περίμενα λοιπόν να παγώσουν τα εδάφη να τσιμεντωθούν δηλαδή και να μπορέσουν πάνω σε αυτά να κάνουν η κάθε χώρα τις προελάσεις της για να πετύχει τους στόχους σύμφωνα με τα σχέδια της κάθε μιας. Όμως ο χειμώνας φέτος όπως είναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έτσι είναι και στην Ουκρανία δεν έχουν παγώσει όπως υπολόγιζαν οι δύο πλευρές τα εδάφη και έτσι υπάρχει μια στατικότητα και στασιμότητα στα μέτωπα. Με εξαίρεση κάποια εδαφικά κέρδη, μικρά εδαφικά κέρδη που έχει η Ουκρανία στο βόρειο ανατολικό μέτωπο το δικό της, δηλαδή δυτικά του Λισιτσάνσκ και του Σεβεροντονέτσκ. Και με εξαίρεση κάποια κέρδη που έχει σύμφωνα και με αμερικανικές πηγές. Η ρωσική πλευρά στην βιομηχανική πόλη Μπαχμούτ υπάρχει σε γενικές γραμμές στατικότητα στα μέτωπα. Υπήρχε όμως, υπήρχε όμως μια πολύ σημαντική εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες. Η... Ε, οι Ρώσοι είχαν πολύ σημαντικές απώλειες στην πόλη Μακίβκα. Η πόλη Μακίβκα βρίσκεται βορειοδυτικά του Ντονέτσκ, πολύ κοντά στη γραμμή του μετόπου. Εκεί λοιπόν την παραμονή της πρωτοχρονιάς είχαν συγκεντρωθεί περίπου 400 στρατιώτες από τους νεοσύλλεκτους της, της επιστράτησης που έγινε στους προηγούμενους μήνες. Αυτοί οι στρατιώτες λοιπόν είχαν συγκεντρωθεί σε μια επαγγελματική σχολή. Λέγεται ότι υπήρχαν και πυρομαχικά σε αυτή την περιοχή, είχαν αφήσει ανοιχτά τα κινητά τους, πιθανόν θεωρούσαν ότι επειδή είναι πρωτοχρονιά, αν και στη Ρωσία πρωτοχρονιά θα την γιορτάζουν 13 μέρες μετά με το ε, παλιό ημερολόγιο. Εκεί λοιπόν έγιναν από τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά και συλλογής πληροφοριών ε, της ε, Ουκρανίας έγινε αντιληπτή η συγκέντρωση τόσο Μεγάλο αριθμό στρατιωτών, και εκεί ρίφθηκαν έξι πύραυλοι Χάιμαρ υψηλή ακριβία, από του οποίου οι δύο αναχαιτίστηκαν, τέσσερι όμω έπεσαν στο κτίριο και είχαμε πολλέ δεκάδε νεκρούς. Στην αρχή ε, παραδέχθηκε πρωτοφανέ το Υπουργείο Άμυνα τη Ρωσία ότι υπήρχαν 63 νεκροί. Την επόμενη μέρα ε, υπόθηκε ότι υπήρχαν, αν δεν κάνω λάθος, 95. Πάντως κάποιο ε, που μίλησε, βρήκε τρόπο και μίλησε, μιλάει για πάνω από 200 νεκρούς. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, απασχόλησε και τη ρωσική κοινή γνώμη. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα έριξε την ευθύνη στους στρατιώτες που άνοιξαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτό προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη οργή σε ορισμένα τμήματα της ρωσικής κοινωνίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η, 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 η εξέλιξη ε, καταγράφεται σε μία από τις ήτες της ρωσικής πλευράς έδωσε, ε, ε, ενθάρρυνε την Ουκρανική πλευρά, η οποία δηλώνει ότι τέτοια κτυπήματα θα συνεχιστούν το 2023. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλαντιμίρ Τζελένσκι, λέει ότι το 2023 θα είναι ένα έτος, ε, ένα έτος νίκης για την Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά έχουμε δημοσιεύματα και από τον Αμερικανικό τύπο που λένε ότι η Ρωσία θα, συνε, θα προχωρήσει σε νέα επιστράτευση για να κάνει την αντεπίθεση και να ε, διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις και σε εσωτερικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο από είτες που δέχθηκε στα πεδία των ε, μαχών. Αυτή είναι η κατάσταση σε γενικές γραμμές. Απλώς να πούμε ότι ο πρόεδρος Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραδώσει στην Ουκρανία τεθωροκισμένα οχήματα μάχης άμυχη 10, ε, εξελιγμένα τροχοφόρα, τα οποία θεωρούνται και καταστροφή αρμάτων. Επίσης και οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος Βάιντεν δήλωσε ότι θα παραχωρήσει τεθερογισμένα οχήματα μάχης τύπου Bradley, τα οποία πραγματικά έχουν ε, δείξει ότι έχουν μια επιτυχημένη παρουσία στα πεδία των μαχών. Ε, από την πλευρά της η Ουκρανία δέχεται ευχαρίστως φυσικά αυτά τα οπλικά συστήματα, περιμένει όμως ε, άρματα, μέσα άρματα μάχης. Ε, τα οποία ε, όσον αφορά τη Γερμανία είναι τα Λέοπαρτ, όσον αφορά τις ΗΠΑ τις είναι τα Άμπραμς, τα οποία όμως δεν φαίνονται διατεθειμένες οι δύο χώρε να παραχωρήσουν στην ε, ε, Ουκρανία. Αυτές είναι οι γενικέ γραμμές οι εξελίξεις στην Ουκρανία και να δούμε τις εξελίξεις στις προσπάθειες που κάνουν η Σουηδία και η Φινλανδία να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, προσπάθειες που προσκρούν στην άρνηση της Ουγγαρίας και της Τουρκίας να κυρώσει τη συμφωνία της ένταξής τους και να ολοκληρωθεί έτσι η, δια, η διαδικασία της ένταξης. Συγκεκριμένα είναι γνωστό ότι η, ε, ότι η Τουρκία βάζει βέτο για την ε, ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας ε, στο ΝΑΤΟ και εκβιάζει αυτές τις δύο χώρες να ε, ε, αλλάξουν τον ποινικό του κώδικα και γενικώ το νομικό καθεστώς που αφορά την χορήγηση ασύλου και να εκδίδουν, να παραδίνουν δηλαδή σιδηροδέσμιους στην Τουρκία τους υποστηρικτές του Κουρδικού Απελευθερωτικού Κινήματος αλλά και τους ε, συνοδοιπόρους του Φετουλάγγιου Λέντ. Έχουμε λοιπόν μια δημοσκόπηση που έγινε στην Σουηδία με βάση την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των Σουηδών πιστεύει ότι η χώρα του δεν πρέπει να προδώσει τι νομικέ αρχέ τη για να εκπληρώσει του όρου τη Τουρκία για την επικύρωση τη ένταξη του χρόνων στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που έκανε η εταιρεία Ήψο ε, για λογαριασμό τη Ντάγκεν Νάιχετερ. Η έρευνα έδειξε ότι το 79% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χώρα του πρέπει να υποστηρίξει του Σουηδικού νόμου απέναντι στι εκβιαστικέ απαιτήσει τη Τουρκία αυτή η κόκκινη γραμμή, είπαν, δεν πρέπει να ξεπεραστεί ακόμα και αν καθυστερήσει ε, αυτή την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, οι Σουηδοί έβαλαν πάνω από το ΝΑΤΟ, έβαλαν τη χώρα τους και το νομικό καθεστώς και την αξιοπρέπεια της χώρας τους. Μόνο το 10%, το 10 είπε ότι η Σουηδία πρέπει να προσπαθήσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ το συνταμότερο δυνατό, ακόμα και αν αυτό σημαίνει κάποιου νομικούς συμβιβασμούς, ενώ το 11% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο. Η έρευνα δείχνει μόνο μικρέ διαφορέ απόψεων μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Λέγεται ότι οι άνδρες είναι πιο ανοιχτοί σε συμβιβασμού με, την άγκυρα από τι γυναίκε, αν και τείνουν επίση να επιμένουν στην προστασία των νομικών αρχών τη χώρα. Όσον αφορά τι διαφορέ πολιτικών γραμμών, όσοι ψηφίζουν δεξιά κόμματα είναι πιο πιθανό να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική δούνε και λαβήν με την Τουρκία. Δηλαδή να υποκύψουν στου στιγνούς εκβιασμούς της ε, Τουρκίας. Πάντως, παρά τις καθυστερήσεις για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η έρευνα διαπίστωσε ότι το 60% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να θέλει να είναι μέρος του στρατιωτικού μπλοκ υπό την ηγεσία των Ιπα, ενώ μόνο το 19% αντιτίθεται στην αίτηση της ένταξης. Αυτό, λοιπόν, ε, έτσι έχει η κατάσταση σε σχέση με την ε, Σουηδία. Η Τουρκία επιμένει να μπλοκάρει, όμως ε, επειδή ακριβώς η Σουηδία έχει αναλάβει την Προεδρία της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και <coughs> θεωρείται πολιτικά αναβαθμισμένη και ισχυροποιημένη, θα είναι πιο δύσκολο για την Τουρκία να επιμείνει στο ΒΕΤΟ αυτό το εξάμενο όσο διαρκεί η Σουηδική ε, Προεδρία. Mm. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει με ε, πεπραγμένα με έργα και ημέρες του Δημάρχου του Ιάσμου της Ροδόπης ε, να πούμε σε σχέση με το αντιπροηγούμενο θέμα μας ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει διατάξει επειδή 6 και 7 Ιανουαρίου γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με το παλιό ημερολόγιο έχει διατάξει κατάπαυση κατά του πυρός αυτές τις δύο ημέρες στα μέτωπα της Ουκρανίας για να ε, γιορτάσουν οι ε, στρατευμένοι και αυτοί που βρίσκονται στα μέτωπα τα Χριστούγεννα. Θα δούμε αν θα ανταποκριθεί και η ουκρανική πλευρά. Το επόμενο θέμα μας λοιπόν είναι ε, το θέμα που προέκυψε με την απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου να πάυσει από τα καθήκοντά τους κάποιους αντιδημάρχους και κάποιους υπαλλήλους του Δήμου. Μάλιστα από ό,τι είδα στα επίσημα έγγραφα του Δήμου ε, α, αναφέρεται ως ε, της απομάκρυνσης από τα καθήκοντά τους ε, θέματα εθνικής ασφάλειας. Ποια είναι αυτά τα θέματα εθνικής ασφάλειας. Η συμμετοχή τους σε μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση όπως είναι η οργάνωση Γκουλέν. Δηλαδή διαβάζουμε στην απόφαση του Δημάρχου του Κυρίου Μουμίν, ο οποίος μάλιστα είναι και δικηγόρος, άρα ξέρει γράμματα και γράμματα νομικά εννοώ. Ε, βλέπουμε λοιπόν στην απόφασή του ότι στην ουσία επικαλείται θέματα εθνικής ασφάλειας όπως αυτά τα αποδέχεται η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Γιατί, διότι η οργάνωση Γκουλέν χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση μόνο από τον Ερντογάν, μόνο από την Τουρκία, σημειωτέων ότι μέχρι το 2013 ο Ερντογάν συγκυβερνούσε με τον Γκουλέν. Είχαν χωρίσει και τα Υπουργεία, μάλιστα υπήρχαν περιπτώσεις που ο Ερντογάν δήλωνε και την πίστη του στον Γκιουλέν, επειδή ο Γκιουλέν είναι ένας ημάμες, ένας ιερωμένος του Ισλάμ, δήλωνε την πίστη του, πιστός του Γκιουλέν και ο ίδιος, το μισό κόμμα του ανήκε στον Γκιουλέν, ε, λειτουργούσαν εκατοντάδες φροντιστήρια, σχολές, πανεπιστήμιο, τράπεζα, τηλεοπτική σταθμή, εφημερίδες. Με την άδεια του Ερντογάν, όταν ε, υπήρχε σύγκρουση για την νομή της εξουσίας, Τότε ο Ερντογάν χαρακτήρισε τον Γκιουλέν τρομοκράτη και οποιονδήποτε ήταν συνοδοιπόρο του. Και συνέχιζε, και συνέχιζε να είναι συνοδοιπόρο του. Εκεί λοιπόν χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση το δίκτυο του Γκιουλέν, ε, φυλάκισε δεκάδες χιλιάδες, μπορεί και 200.000 ανθρώπους ε, που ενέχονται με βάση τη λογική της Τουρκίας. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει αναγνωρίσει το δίκτυο Γκυλέν ω τρομοκρατική οργάνωση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, μάλιστα, φιλοξενούν τον ε, Γκυλέν και ακριβώ αυτό που επικαλείται η Τουρκία ω πρόβλημα εθνική ασφάλεια για την Τουρκία, το υιοθέτησε ο Δήμαρχο του Ιάσμου και έδιωξε από τη θέση του άτομα που ανήκουν στο Δήμο. Έγινε μια μεγάλη ε, αναταραχή στην περιοχή και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ε, Λέγεται ότι υπάρχει παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών για το θέμα. Ε, επίσης γράφτηκε στον τύπο της Ροδόπης, στο Thraki News, ότι ο γραμματέας της αποκεντρωμένος διοίκησης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να πάυσει, ε, πιθανότατα να τον πάυσει από τα καθήκοντά του, πάντως είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να απασχολήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, το, το ελληνικό κράτος, γιατί εκεί στην Θράκη ήταν που ανδρώθηκε ο Κτάι Εγκίν, ο άνθρωπος ο οποίος μετέφερε τη βόμβα το 1955 στα Σεπτεμβριανά στο υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και εξαιτίας αυτής της προβοκάτσιας καταστράφηκε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης. Να μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα, να πάρουμε τα μέτρα μας για να μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα. Διάλεμα λίγων λεπτών και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Και πάλι μαζί συνεχίζουμε την επισκόπηση των εξελίξεων στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Το επόμενο θέμα αφορά γεγονότα, βία γεγονότα που είδαμε να εξελίσσονται και στην Σουηδία και στη Γερμανία το βράδυ της πρωτοχρονιάς, δηλαδή το βράδυ της αλλαγής του χρόνου. Στη Σουηδία νεαρά άτομα, μετανάστες και πρόσφυγες επιτέθηκαν με φωτοβολίδες ευθέως εναντίον των σωμάτων ασφαλείας, αλλά σοβαρότερα γεγονότα έγιναν στη Γερμανία και κυρίως στο Βερολίνο. η η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, η κυρία Νάνση Φέζερ, αναφερόμενη στις επιθέσεις εναντίον δυνάμεων της ασφαλείας που καταγράφηκαν σε όλη τη Γερμανία και κυρίως στο Βερολίνο την παραμονή της πρωτοχρονιά, είπε, μίλησε για μεγάλο πρόβλημα με ορισμένους νέους άνδρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Διαπιστώνομαι βίαιη άρνηση ενσωμάτωση, τόνισε η κυρία Φέζερ, και ζήτησε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί σταθερά, αλλά χωρί να προκληθεί δυα... ε, δυσαρέσκεια λόγω ρατσισμού. Την νύχτα τη παραμονή τη πρωτοχρονιά, λοιπόν, σημειώθηκαν δεκάδε επεισόδια επιθέσεων με κροτίδε και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, πυροσβεστών και διασωστών που επιχειρούσαν σε διάφορε πόλει. Τα γεγονότα προκάλεσαν σοβαρέ αντιδράσει από την αντιπολίτευση αλλά και από την κυβέρνηση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στι γερμανικέ πόλει με ορισμένου νέου άνδρε με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι περιφρονούν το κράτο μα, διαπράττουν πράξεις βία και προσεγγίζονται δύσκολα με προγράμματα εκπαίδευση και ενσωμάτωση, δήλωσε η Υπουργό Εσωτερικών κυρία Φέζερ. Η ίδια τόνισε ότι το, το κράτο δικαίου δεν πρέπει να βγάλει, ότι θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είπε επιλέξει. Πρέπει να δείξουμε ξεκάθαρα τα όρια σε όσους αρνούνται να ενσωματωθούν και είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν βία, αλλά χωρίς να προκαλέσουν δυσαρέσκεια λόγω ρατσισμού. Οι νεαροί βίαιοι παραβάτες πρέπει να αντιμετωπίζουν σημαντικές ποινικέ κυρώσεις. Οι ποινέ πρέπει να καταλογίζονται άμεσα. Αυτό δημιουργεί σεβασμό για το συνταγματικό κράτο μα, το οποίο δεν πρέπει να επιτρέπει σε νεαρού βίαιου παραβάτε να, να τρομοκρατούν τι γειτονέ του, πρόσθεσε η κυρία Φέζερ. Διευκρίνηστε, μάλιστα, ότι ανάμεσα σε αυτού που υποφέρουν από αυτήν την συμπεριφορά είναι και άλλοι μετανάστε, οι οποίοι, όπω είπε, δεν έχουν καμία κατανόηση για τη βία και τι ταραχέ. Έχουμε καθήκον να προστατέψουμε και αυτού του ανθρώπου, δήλωσε. Απαντώντα στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπιση των νεαρών βίαιων παραβατών, η δήμαρχο του Βερολίνου, Φραντσίσκα Γκίφαη, από το κόμμα S5, το Σοσιαλδημοκρατικό, προανήγγειλε τη διοργάνωση συνόδου με θέμα την νεανική βία, μιλώντα νωρίτερα απόψε στο κανάλι τη γερμανική δημόσια τηλεόραση ERD. Η κυρία Γκεφάη, λοιπόν, παραδέχθηκε ότι σε ορισμένα σημεία τη πρωτεύουσα σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, τα οποία είχαν ω αποτέλεσμα τον τραυματισμό 33 ενστόλων και εισηγήθηκε τη συνεργασία ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και υπηρεσιών ασφαλεία προκειμένου να βρεθούν διώσιμε λύσει στο πρόβλημα. Ανακοίνωσε επίση επιπλέον μέτρα προστασία του προσωπικού των υπηρεσιών ασφαλεία, τα οποία προβλέπουν ε, κυρίως κυρίω κάμερε στα οχήματά του, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναθεωρηθεί η ελεύθερη διάθεση κροτίδων και άλλων έφλεκτων υλικών. Όπω ανακοίνωσε η αστυνομία του Βερολίνου, τα ξημερώματα της Κυριακής συνελήφθησαν 145 άτομα, από τα οποία 139 είναι άνδρες, με την πλειονότητά τους να είναι ηλικία κάτω των 25 ετών. Οι 45 από τους συλληφθέντες έχουν γερμανική υπηκότητα, ενώ εξακριβώθηκαν 18 εθνικότητες. Σοβαρό πρόβλημα λοιπόν με την ενσωμάτωση των, των μεταναστών στην Γερμανία και στη Σουηδία. Ε, φυσικά εδώ πρέπει να σημειώσουμε και να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια ε, επεισόδια Ελπίζουμε να μην λειτουργήσουν αυτά συμπαθητικά και αντανακλαστικά να τα δούμε μέρα, κάποια στιγμή και σε εμά. Θα έλεγα ότι και το ελληνικό κράτος παρόλες τις παραλήψεις αλλά και η ελληνική κοινωνία ε, Με τη συμπεριφορά της, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ε, ε, αλλοδαπούς, μετανάστες και πρόσφυγες Θεωρώ ότι δεν δημιουργεί ένα πλαίσιο που να δικαιολογεί τέτοιε επιθέσει. Σε πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με κατάλληλα μέτρα, σαν αυτά που ανακοίνωσε και η Γερμανίδα Υπουργό Εσωτερικών, να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενε καταστάσει που είναι πιθανό να συμβούν και στην χώρα μα. Το επόμενο θέμα μα έχει να κάνει με τι νέε απειλέ τις νέες απειλές που εκτόξευσαν από πλευράς της Τουρκίας και ο πρόεδρος της Τουρκική δημοκρατίας και ο σύμβουλο του, ο επικεφαλής σύμβουλός του, ο κύριος Καλίν και φυσικά ο, ο Υπουργός Άμυνας ο Ακάρ. Ξεκινώντας από τον ε, πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερδογάν, μιλώντα ε, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, έκανε αναφορά και πάλι, απαξιωτική αναφορά, προσβητική αναφορά στη χώρα μας, αναφέρθηκε στους πυράβλους Ταϊφούν, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πρωτοσέλιδα αναφέρθηκε ε, τις εξελίξεις στα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας εμπροκυμένως τον πύραυλο Ταϊφούν και είπε μην ανησυχείτε δεν θα, δεν θα σας τον ρίξουμε αν είστε καλά παιδιά, αν καθίσετε καλά. φρόνημα. Θεωρώ ότι τέτοια ρητορική δεν αρμόζει ούτε στην Τουρκία και φυσικά είναι προσβλητική για τη χώρα μας. Ε, επίσης ο, ο Καλίν Έκανε σκληρέ δηλώσει παρά το ίδιο είναι προσεκτικό συνήθω στι δηλώσει του για την Ελλάδα. Στο θέμα των 12 μιλίων, επαναλαμβάνω, σκληρέ δηλώσει. Θα αναφερθούμε ένα από τα επόμενα θέματα μα. Θα είναι το θέμα των 12 μιλίων. Απείλησε ευθέω στη χώρα μα. Τέλο, ο Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία, ο Χουλουσία Καρ, ε, επισκέφθηκε το ελικόπτεροφόρο, το νέο απόκτημα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού ισπανική κατασκευή. Ήταν σχεδιασμένο να δεχθεί τα αεροπλάνα F-35 καθέτου προσγειώσεως και απογειώσεως τα οποία τελικώς δεν πήρε, μετατρέπεται σε ελικοπτεροφόρο και σε ένα πλοίο που θα δέχεται και πιθανότατα και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ε, επισκέφθηκε λοιπόν με την ηγεσία των τουρκικών ενώπιον δυνάμενο Υπουργό Άμυνα ο Χολουσία Κάρ το πλοίο αυτό ονόματι Ανατολή, Αναντολού το λένε οι Τούρκοι, είναι από την ελληνική λέξη Ανατολή. Και εκεί έκανε δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων έκανε και προσβλητικές αναφορές και για την ελληνική κυβέρνηση, για τους Έλληνες πολιτικούς. Και έκανε αναφορά και σε κάποιους Έλληνες που δείχνουν κατανόηση και στην τουρκική ε, ρητορική. Θα, θα έλεγα ότι αναγνωρίζουν και τα τουρκικά δίκαια. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο Χλουσία για το θέμα αυτό. Ο Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία, κατά τη διάρκεια επιθεώρηση του νέου ελικόπτεροφόρου σκάφου του τουρκικού πολεμικού ναυτικού του Ανατολού, αναφερόμενο στην Ελλάδα, είπε, Υπάρχουν πολλά σκάνδαλα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν σκάνδαλα υποκλοπών, σκάνδαλα μετανάστευση και διαφθορά. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα που δεν κατάφερε να αποτρέψει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αποτυχίε τι οποίε έχει αντιληφθεί το ελληνικό κοινό. Νομίζουν ότι αυξάνοντα τι εντάσει με την Τουρκία θα καλύψουν τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και τι αποτυχίε. Θέλουμε όμω να δουν ότι δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν δημιουργώντα ένταση και ότι η διαστρέβλωση των γεγονότων δεν του προσφέρει τίποτα. Συνεχίζοντα, ο Τούρκο Υπουργό Άμυνα είπε: Το μόνο που κάνουν ορισμένοι πολιτικοί και στρατιώτε στην Ελλάδα είναι να οδύρονται. Διαρκώ προσπαθούν να προωθήσουν κλαίγοντα τι σοβινιστικέ του πολιτικέ. Όμω, όλοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι από αυτό δεν έχουν κανένα όφελο. Και ο ελληνικό λαό άρχισε να βλέπει πω παταλήθηκαν και πω παταλώνται οι δικοί του πόροι από αυτού του συγκεκριμένου πολιτικού και πω καταστράφηκε η ευημερία του. Όμω, την ίδια στιγμή, κάποιοι λογικοί πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, απόστρατοι αξιωματικοί, πρεσβευτέ και πολίτε στην Ελλάδα άρχισαν να βλέπουν το παιχνίδι που παίζεται εδώ. Υπενθυμίζεται ότι ο Ακάρ, μιλώντα τον Ιούλιο του 2022 στου αξιωματικού τη δεύτερη πτέρυγα μάχη, στο τσίγλι τη Μύρνη, στηλίτευσε του Έλληνε που υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα τη Ελλάδα και επένεσε εκείνου των οποίων οι θέσει ταυτίζονται με τι θέσει και τα εθνικά συμφέροντα τη Τουρκία. Συγκεκριμένα είχε πει: Θέλουμε να εφαρμόζεται ό,τι ορίζει το διεθνέ δίκαιο και οι συμφωνίε, αλλά οι εκκλήσει τη Τουρκία για διάλογο δεν βρήκαν ανταπόκριση στην Ελλάδα. Κάποιοι πολιτικοί στη γειτονική μα Ελλάδα σηκώνονται κάθε πρωί με τη λέξη Τουρκία και πέφτουν για ύπνο το βράδυ πάλι λέγοντα Τουρκία. Συνεχίζουν τι εχθρικέ προκλητικέ ενέργειε και τη ρητορική του. Θέλουμε να του ενημερώσουμε ότι προκαλούν μεγάλη ζημιά στον ελληνικό λαό. Κάποιοι απόστρατοι στρατιωτικοί, κάποιοι πολιτικοί και καθηγητέ βλέπουμε με χαρά να καταλαβαίνουν τι θέσει μα και για το τι πράγμα μιλάμε. Αναμένουμε να υπάρξει διάλογο και ένα επικοδομητικό περιβάλλον το συντομότερο δυνατό και να εφαρμοστούν οι υποσχέσει και οι συμφωνίε. Αναμένουμε να καταλάβουν ότι με τέτοιε ενέργειε και ρητορικέ αυτέ οι προκλήσει δεν θα φτάσουν πουθενά. Αυτά είπε λοιπόν ο κύριο Σακάρ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που είπε και τολμά τώρα ο Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία να μιλά για Διαφθορά, σκάνδαλα, δηλαδή να αναμειγνύεται στην ουσία στα εσωτερικά θέματα τη Ελλάδα, χωρί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτά που λέει. Αλλά ξέρετε, ο λαό μα λέει, έχει και μια παροιμία. Είπε ο Γάιδαρο τον πετεινό Κεφάλα, τη στιγμή που κατοικεί σε μια χώρα όπου ο πρόεδρό τη είναι ο πλουσιότερο πολιτικό στον πλανήτη, με χρήματα που έκλεψε από, το, ε, του, από τον τουρκικό λαό, μιλάει ο υπουργό άμυνα αυτή τη χώρα και μιλάει για διαφθορά και για σκάνδαλα στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να, να τονίσω είναι το εξής, ότι ο αφοριστικός λόγος από τον οποιοδήποτε δεν προσφέρει ε, στην, στην εθνική μας υπόθεση. Και αναφέρομαι, σε, ε, με αφορμή το θέμα των 12.000.000 εκατομμυρίων της ε, Κρήτης που είναι στην επικαιρότητα, ε, υπάρχουν ορισμένοι ακαδημαϊκοί, αυτοί που δείχνουν κατανόηση όπω λέει ο κύριο Ακάρ, που από τηλεοράσει μιλούν για τουρκοφάγου και καταφέρονται εναντίον εκείνων που κατά την άποψή του υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να δίνουμε τροφή στου Τούρκου και συγκεκριμένα στον Ακάρ να ε, χωρίζει του Έλληνε είτε σε σοβινιστέ και σε φιλικού προ την Τουρκία. Επαναλαμβάνω με αυτήν την ρητορική και με αυτή την πρακτική. Θεωρώ ότι δεν, κάνουμε, δεν προσφέρουμε στα συμφέροντα της πατρίδας μας. Το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, έχει να κάνει με την υποστήριξη που συνεχίζει να παρέχει η Τουρκία στους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από το 2011 που ξεκίνησε η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη στην, στο, στο, στη Συρία, 40.000 τρομοκράτες από Πολλέ Ισλαμικέ χώρε του κόσμου και όχι μόνο και από Ευρωπαϊκέ και από την ίδια τι ΗΠΑ στον Καναδά, ταξίδεψαν, προσγειώθηκαν στην Τουρκία. Στην Τουρκία του υποδέχτηκαν οι μυστικέ υπηρεσίε, του ε, φιλοξένησαν σε πεντάστερα ξενοδοχεία, του εκπαίδευσαν και, εκεί, ε, και μετά του έστειλαν στη Συρία, όπου Δημιούργησαν το Ισλαμικό κράτο ή τέλο πάντων ε, συμμετείχαν στι τάξει του Ισλαμικού κράτου με, ε, με τις γνωστέ εγκληματικέ δράσεις ε, και την τρομοκρατική δράση στην Συρία. Εδώ λοιπόν, ενώ τότε έχει παρατηρηθεί, παρατηρηθεί η στήριξη τη Τουρκία, συνεχίζεται αυτή η στήριξη μέχρι τι μέρε μα και μάλιστα από το Ανώτατο Δικαστήριο τη Τουρκία. Για παράδειγμα, Τούρκο τζιχαντιστή που καταδικάστηκε δύο φορέ για τρομοκρατία, επειδή σχεδίαζε να ενταχθεί στο Ισλαμικό κράτο στο Ιράκ και τη Συρία, και ο ίδιο διέδιδε προπαγάνδα για λογαριασμό τη τρομοκρατική οργάνωση στα μέσα κοινωνική δικτύωση και επικοινωνούσε με μέλη του Άισι, αφέθηκε ελεύθερο από το ανώτατο εφετείο τη Τουρκία. Ο τσιχαντιστής, το οποίο η ταυτότητα κρατείται μυστική από τον Άριο Πάγο, καταδικάστηκε από το 13ο Ανώτο Ποινικό Δικαστήριο τη Κωνσταντινούπολη με κατηγορίε για τρομοκρατία. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στη διάρκεια τη έρευνα έδειξαν ότι συμμετείχε ενεργά σε δραστηριότητε με γνωστά μέλη του Άισι, επικοινωνούσε μαζί του και ρωτούσε πώ να ενταχθεί στο Άισι στη Συρία. Μία ανασκόπηση των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνική δικτύωση αποκάλυψε ότι προωθούσε το Ισλαμικό κράτο στο διαδίκτυο και υποστήριζε του ηγέτε του. Το τρίτο τμήμα του Ανωτάτου εφετείου, το οποίο εξετάζει υποθέσεις τρομοκρατίας, ανέτρεψε την πρωτόδικη καταδίκη το 2021, επικαλούμενο δικαστικές παρατυπίες στη διάρκεια της δίκης. Δεν εξέτασε τη δίκη, την υπόθεση επί της ουσίας. Ο τσιχαντιστής καταδικάστηκε εκ νέου από το δικαστήριο και καταδικάστηκε πάλι σε φυλάκιση. Μετά από έφυση που έκανε για τη δεύτερη καταδίκη, πάλι ο Άριο Πάγο αποφάσισε στι 3 Οκτωβρίου του 2022, πριν λίγου μήνε δηλαδή, να αθωώσει τον τρομοκράτη, λέγοντα ότι η απόφαση του κατωτέρου δικαστηρίου ήταν λανθασμένη. Αυτή τη φορά το δικαστήριο δημιούργησε προηγούμενο, εξετάζοντα την υπόθεση επί τη ουσία και έκρινε ότι η διάδοση προπαγάνδα για λογαριασμό μια τρομοκρατική οργάνωση και, η διεύνηση, και η διερεύνηση τρόπων μετακίνηση στη Συρία για να ενταχθεί κάποιο στον Άισι δεν μπορεί να θεωρηθεί τρομοκρατικό αδίκημα. Το δικαστήριο είπε ότι το να μοιράζει κανεί εικόνε που επενούν την τρομοκρατική οργάνωση στο Ισλαμικό Κράτο, καθώ και αφήσει που συμβολίζουν την οργάνωση και φωτογραφίε μαχητών τη οργάνωση, δείχνει απλώ ότι το άτομο είναι φύλα προσκύμενο στο Ισλαμικό Κράτο και δεν σημαίνει ότι το άτομο συνδέεται οργανικά με τη δομή τη οργάνωση. Δεν θεώρησε ότι οι επικοινωνίε του τζιχαντιστή με e μέλη του Ισλαμικού Κράτου και οι έρευνε σχετικά με την ένταξη στην ομάδα ήταν επαρκή στοιχεία για την καταδίκη του. Όμω. Η απόφαση αυτή δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο στην Τουρκία, όπου η διάδοση προπαγάνδας για λογαριασμό μια τρομοκρατική οργάνωση, η επαφή με γνωστού τρομοκράτε του Ισλαμικού κράτου και ο σχεδιασμό να ενταχθεί κάποιο στην ομάδα δεν θεωρούνται πλέον ποινικά αδικήματα. Να σκεφτεί δε κανεί ότι για ακριβώ για τα ίδια αδικήματα έχουν καταδικαστεί στην Τουρκία δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι επειδή με μία ανάρτηση έκαναν αναφορά στο κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα και εξαιτία αυτή τη ανάρτηση θεωρήθηκαν τρομοκράτε. Εξαιτία λοιπόν τέτοιων ενεργειών αφαιρέθηκαν, μπήκαν βουλευτές στη φυλακή. Μπήκαν από δεκάδε δημάρχου, αφαιρέθηκαν τα καθήκοντά του και μπήκαν στη φυλακή. Δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι μπήκαν στη φυλακή, όμω. Για σοβαρότερα αδικήματα οι τζιχαντιστές αθωώνονται. Αυτό λοιπόν δεν ήταν μόνο η συγκεκριμένη ε, καταδίκη, υπάρχουν πολλές καταδίκες ε, που, έχουν αθ, ε, που αθωώνονται από τον Άριο Πάγο και μάλιστα όταν ε, πολιτικοί βουλευτές υποβάλλουν ερωτήσεις ε, στην, ε, στο, στον αρμόδιο υπουργό, στον υπουργό δικαιοσύνης και ζητούν να του δώσει στοιχεία για το πόσοι τζιχαντιστέ καταδικάστηκαν, πόσοι αθωώθηκαν από τα τουρκικά δικαστήρια, επικαλείται το απόρριτο ο Υπουργό Δικαιοσύνη και δεν δίνει καθόλου στοιχεία. Αποδι... Αποκαλύπτεται λοιπόν και αποδεικνύεται ότι τα δικαστήρια, ιδιαίτερα ο Άριο Πάγο και τα Εφετεία, που έχουν πάρει γραμμή από, την... από τον πρόεδρο τη Τουρκική Δημοκρατία, να πέφτουν στα μαλακά και να αθώνονται. Οι τρομοκράτε οι οποίοι συμμετέχουν είτε στο Ισλαμικό κράτο, είτε στην Αλ-Κάιντα, είτε σε άλλε ισλαμιστικέ, ισλαμικέ τρομοκρατικέ οργανώσει. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα μπορούσε να διακινηθεί, ε, στα αγγλικά φυσικά, στη διεθνή κοινότητα, γιατί η Τουρκία είναι αυτή η οποία κατηγορεί όλο τον κόσμο, εν προκειμένου τη Φιλανδία, τη Σουηδία, την Ελλάδα για υποστήριξη τη τρομοκρατία, όταν ο μεγαλύτερο υποστηρικτή τη Ισλαμική τρομοκρατία και μάλιστα σε οργανώσει διεθνώ αναγνωρισμένε ω τρομοκρατικέ οργανώσει, είναι η ίδια η Τουρκία, η τουρκική δικαιοσύνη και το ίδιο το τουρκικό κράτο. Το επόμενο θέμα μα έχει να κάνει με, το... με ένα δημοσίευμα που είδαμε σε μια ημερήσια εφημερίδα, μεγάλη εφημερίδα, ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης, δημοσιεύοντας μάλιστα και σχετικό χάρτη και κάνοντας και αναφορά και στο χρονικό διάστημα που θα γίνει η επέκταση. Είπε τον Μάρτη η Ελλάδα ε, σκέφτεται να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Είχαμε όπως σας είπα και το σχετικό χάρτη. Αμέσως μετά ακολούθησαν σφοδρές αντιδράσεις από τουρκικής πλευράς. Είχαμε και θλιβερές αναφορές από ορισμένους Έλληνες σχολιαστές και ακαδημαϊκούς που έλεγαν ότι Μα πώς είναι δυνατόν αφού νοτίος της Κρήτης δεν ισχύει το Κάζος Μπέλη, ισχύει η Βορείος της Κρήτης, χωρίς να σκέφτονται ότι με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούν στην ουσία το Κάζος Μπέλη. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι είχαμε απειλέ, όπω είπαμε, από τον Υπουργό Εξωτερικών, ευθείε απειλέ από τον Καλίν, από τον Ακάρ, και μάλιστα άφησαν να εννοηθεί ότι επεκτείνεται το κάζο Μπέλη και νοτίω τη ε, Κρήτη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θα έλεγα ότι ασφαλώ ο, δημο, ο δημοσιογράφο που έκανε το δημοσίευμα και η εφημερίδα δεν έχει καμία ευθύνη. Κάποια κυβερνητική αρχή, είτε το Μαξίμου, είτε το Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν αυτοί που διέρευσαν την είδηση στο συγκεκριμένο μέσο. Και το μέσο φυσικά όταν υπάρχει μια διαρροή είναι υποχρεωμένο. Για ποιο λόγο όμω έγινε αυτή η διαρροή, Πώ είναι δυνατόν η Ελλάδα να προχωρήσει, Η άποψή μου για το ζήτημα τη επέκταση των χωρικών υδάτων είναι παρεμπιπτόντω την αναφέρω ότι η Ελλάδα. Κακός μέχρι τώρα δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά της έδρα στα 12 μίλια. Έπρεπε να το έχει κάνει στο σύνολο της θαλάσσια επικράτειας, αφού, αφού προηγουμένω φυσικά όλοι κάνει όλες τις απαραίτητε προετοιμασίε. Λάθος θεωρώ ότι ήταν η επέκταση, η τμηματική, επέ, η τμηματική επέκταση στην, στο Ιόνιο. Λάθος θεωρώ ότι είναι και η τμηματική στην Κρήτη. Όμω, τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Τώρα, εάν η Ελλάδα δεν επεκτείνει τελικά τα χωρικά σύνδετα το Μάρτι νοτίω τη Κρήτη, θα έχουμε χαρίσει μία νίκη στο πιάτο, μία νίκη στην Τουρκία, διότι η Τουρκία θα πει: Ορίστε, απειλήσαμε την Ελλάδα και για άλλη μία φορά την αποτρέψαμε να επεκτείνει τα χωρικά τη σύνδετα στα 12 μίλια. Και αυτό είναι μία, θα έλεγα, εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη που ε, δείχνει, ε, η Ελλάδα δείχνει την εικόνα μιας χώρας που πειθαρχεί στι απειλέ της Τουρκία εν στο θέμα των 12 μιλίων. Πιστεύω αυτοί που διέρευσαν, αν λειτουργούσε σωστά η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμενα, θα μπορούσαν να κάνουν μία έρευνα και να βρουν ποιο διέρευσε, γιατί διέρευσε και αν είναι δυνατόν να αποδοθούν και ευθύνε. Γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το τελευταίο θέμα τη εκπομπή μα είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κατά την άποψή μου δημοσίευμα που είδαμε σε μια ε, αμερικανική ιστοσελίδα που ασχολείται με θέματα γεωπολιτικής, φιλοξενεί πολύ σημαντικά άρθρα εμπροκειμένου του Μάικλ Ρούμπιν, η οποία αναφέρεται στις πέθ, πέντε πιθανές περιοχές, πέντε, σε πέντε περιοχές του πλανήτη, όπου είναι πιθανόν να προκύψει, να ξεσπάσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος το 2023. Ποια είναι η έκπληξη? Ότι μία από τις πέντε περιοχές είναι η περιοχή μας, η Ελλάδα και η Τουρκία. Για να δούμε τι λέει το δημοσίευμα. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σήμανε το 2022 την έναρξη της μεγαλύτερης σύραξη στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα όμως προκάλεσε τριγμούς παγκοσμίως, κλιμακώνοντας την ένταση σε ήδη τεταμένες σχέσεις. Σύμφωνα με ανάλυση του Αμερικανικού Ιστοτόπου Γεωπολιτική 1945, ο μεγαλύτερο κίνδυνο για ξέσπασμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου φέτο ανακύπτει από τι εξή πέντε περιοχέ. Ουκρανία. Αν και οι ανησυχίε περί του πολέμου υποχώρησαν μετά το καλοκαίρι, η αδυναμία τη Ρωσία να καταλάβει περισσότερε περιοχέ, αλλά και το ενδεχόμενο αδυναμία των Ουκρανικών δυνάμεων να συνεχίσουν να μάχονται επί μήνες, ενδέχεται να οδηγήσει μία από τι δύο πλευρέ σε ακραία μέτρα. Δεδομένη τη εμπλοκή των ΗΠΑ και των εταίρων τη στην Ευρώπη, μια κλιμάκωση με χρήση πυρηνικών θα οδηγούσε σε σύγκρουση παγκόσμια κλίμακα. Ταϊβάν. Η ένταση στην περιοχή παραμένει παρά τη μερική αποκλιμάκωση λόγω της υγειονομικής κρίσης στην Κίνα. Η πρόσφατη επίσκεψη της τέος προέδρου της Αμερικανικής Βουλής Νάνση Πελόζη στην Ταϊπέη υποδηλούν ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν αλλά και ανησυχούν για τις εξελίξεις στην περιοχή. Σε περίπτωση σύγκρουση, οι ΗΠΑ θα εμπλακούν όπως και κατά πάσα πιθανότητα η Ιαπωνία, οδηγώντα σε πόλεμο μεγάλων δυνάμεων. Ελλάδα-Τουρκία. Όπως αναφέρει το 1945, η κρίση στη Μεσόγειο δάφτηκε εν μέσω των συζητήσεων για ανανέωση του ΝΑΤΟ λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Τον τελευταίο χρόνο οι εντάσει μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε μεγάλο βαθμό λόγω τη στροφή τη τουρκική εξωτερική πολιτική και τη εγχώρια αδυναμία του καθεστώτο Ερντογάν, όπω αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση. Η τρέχουσα κρίση πυροδοτήθηκε από διαφωνίε στι έρευνε υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, αν και το ζήτημα τη εδαφική κυριαρχία υπήρχε επί δεκαετίε. Παρότι δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό ένα μέλο του ΝΑΤΟ να επιτεθεί ανοιχτά εναντίον ενό άλλου μέλου, οι προηγούμενε διαφωνίε έχουν φέρει στο παρελθόν τι δύο χώρε ένα βήμα πριν από τον πόλεμο, παρά τι δεσμεύσει του στο ΝΑΤΟ. Τονίζεται επίση ότι οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών θα σημαίνει άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε κάποιο βαθμό σε παρέμβαση τη Ρωσία. Κορεατική Χερσόνησος. Η ένταση μεταξύ Πιόν Γιάνγκ και Σεούλ κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες, καθώς ο Νότος απαντά με επιθετική ρητορική έναντι των προκλήσεων του Βορρά. Σύμφωνα με το 1945, η δυναμική μεταξύ των δύο κρατών χαρακτηρίζεται από ανυπομονησία. Ανυπομονησία τη Βορείου Κορέα ότι ο κόσμο δεν παίρνει σοβαρά τι απειλέ, παρότι αποτελεί μεγάλη πυρηνική δύναμη, και ανυπομονησία του Νότου ότι περιορίζεται λόγω τη γειτονική χώρα. Εάν ξεσπάσει πόλεμο στην περιοχή, τότε θα είναι πολύ πιο καταστροφικό από τον ρωσο-ουκρανικό και θα περιλαμβάνει πυρηνικέ δυνάμει. Κίνα-Ινδία Παρότι οι συγκρούσει για την κατάληψη μικρών περιοχών σε ένα σχεδόν μη κατοικήσιμο ορεινό έδαφο παραμένουν περιορισμένε, κανένα από τα κράτη δεν δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει, ούτε όμω έχει υπάρξει και λύση στο πρόβλημα. Έτσι, ενδέχεται να καταλήξουν σε επίλυση του προβλήματο μέσω σύγκρουση, η οποία είτε θα τερματίσει το ζήτημα, είτε θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Στο σημείο αυτό, ε, φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή μα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.